Ζαχαρίας Μίχας, Διευθυντής Μελετών στο Ινστιτούτο Ανάλυσης και Ασφάλειας και Άμυνας και επικεφαλής του Defense Point, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Μίχα. Καλημέρα. Κύριε Μίχα, από το 1948, από ό,τι βλέπω εδώ το ιστορικό, έχουμε να δούμε τόσο μεγάλο και οργανωμένο χτύπημα στο Ισραήλ από την Παλαιστίνη και θα θέλαμε να μας βάλετε έτσι εισαγωγικά σε όλο αυτό που συμβαίνει, που φλέγεται η Μέση Ανατολή και με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή ότι ήταν σε πολλά επίπεδα, εκτός από τις χιλιάδες ρουκέτες, τον τρόπο που εισέβαλαν μέσα, τον τρόπο που είχαν τις τοποθεσίες χαρτογραφήσει και έκαναν την επιχείρηση. Πλέον έχει περάσει λίγος καιρός. Εμείς από τις σελίδες του Defense Point από τις 11 η ώρα το πρωί, την ημερομηνία της που βγήκε η υπόθεση, που βγήκε η επίθεση της Χαμάς, είχαμε μια βασική εικόνα. Αυτή η εικόνα έδειχνε και το καταγράψαμε ότι ήταν μια κολοσιαία αποτυχία, intelligence failure του μηχανισμού ασφαλείας του Ισραήλ. Ήταν ταυτόχρονα ένα στρατηγικός ευνηδιασμός, τεράστιος. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μην το συνδέσει με την επέτειο των 50 ετών από τον πόλεμο στο Γιόμ Κιπουρ το 1973. Μισός αιώνας πέρασε. Ίσως αυτό βαράει και ένα καμπανάκι, διότι κάνει εντύπωση μια χώρα με την οργάνωση του Ισραήλ στον τομέα της ασφάλειας, πώς δεν βρέθηκε κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα μέσα στο μηχανισμό ολόκληρο, πολύ δέδαλος και με πολύ κόσμο να εμπλέκεται, να πει ότι παιδιά έχουμε ένα κρίσιμο ρώσιμο, έχουμε μια επέτειο η οποία θα δικαιολογούσε κάτι. Έστω όχι αυτό, κάποια τρομοκρατική ενέργεια στο Τελαβίβ, στην Ιερουσαλήμ, οπουδήποτε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τους πιάσανε εντελώς τον ύπνο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν κολλάνε. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα βγαίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε αυτό το πράγμα στο έδαφος. Η πρώτη ανάγνωση αυτής της ενέργειας είναι αυτό που πάντα έκανε η Χαμάς όταν υπήρχε κάποια προοπτική, όχι ειρήνευση, κάποια ειρηνευτική συμφωνία η οποία με τους Άραβες, με τον Αραβικό περίγυρο, η Χαμάς εξαπέλει επίθεση, γνωρίζοντας ότι σε κάποιο βαθμό ελέγχει το πεζοδρόμιο στις μεσανατολικές χώρες, στις χώρες μουσουλμανικές κατά κύριο λόγο. Με αποτέλεσμα αυτές να ασκήσουν πίεση στην ηγεσία και να εγκαταλειφθούν τα σχέδια. Αυτό έχει σημασία και διότι και στο εσωτερικό των Παλαιστινίων, διότι υποτίθεται ότι η ηγεσία της Δυτικής Όχθης υπό τον Μαχμούντ Αμπάς, τη Φατάχ, τέλος πάντων, είναι η αναγνωρισμένη και με τον τρόπο αυτό που δράει η Χαμάς υπενθυμίζει ότι και εμένα δεν μπορείτε να με ξεχάσετε. Δηλαδή ο μοναδικός τρόπος για να με ξεχάσετε είναι να με εξαφανίσετε και αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορείτε να το πράξετε. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Για να πάμε τώρα, επειδή πήγαμε στο κεντρικό σημείο με τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι ενδεχομένως και χρηματοδοτούμενη, αλλά σίγουρα εξοπλίζεται από το Ιράν. Το Ιράν βγήκε και τουλάχιστον επίσημα ανακοίνωση ότι εγώ δεν εμπλέκομαι. Ναι, μεν υποστηρίζω τους Παλαιστίνιους, αλλά δεν εμπλέκομαι. Πόσο τώρα το τρίγωνο, η συμμαχία μάλλον, η οποία υπάρχει με τη Ρωσία και το Ιράν, έχει να κάνει με την ενέργεια αυτή, γιατί χτυπώντας το Ισραήλ, χτυπάνε και τις ΗΠΑ και τη Δύση. Ακούστε να δείτε, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε ο καθένας εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Σε τακτικό επίπεδο και σε στρατηγικό επίπεδο. Καταρχάς, να πούμε ότι η Χαμάς τα τελευταία χρόνια μετά την επαναπροσέγγιση του Ισραήλ με τους Άραβες άρχισε να χρηματοδοτείται πιο ενεργά από το Ιράν, από το Κατάρ, ενδεχόμενο, από τους Ρώσους, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Πρώτα ήταν οι Άραβες αυτοί που χρηματοδοτούσαν τους Παλαιστίνιους, ενώ επί της ουσίας δεν ήθελαν να τους βλέπουν ζωγραφιστούς. Όποτε έχουν πάει Παλαιστίνια, όσο γνωρίζω εγώ, σε άλλες χώρες αραβικές, δεν έχουν περάσει καλά. Να πούμε στο Λίβανο, να πούμε στη Συρία, να πούμε στην Ιορδανία, δεν είναι καλή κατάσταση για αυτούς. Οπότε βολεύει μια χαρά να τους έχεις εκεί πέρα και να τρώγονται με το Ισραήλ για να απαλλάσσεσαι από αυτό. Συν του ότι αυτή η ενοποίηση, η λαϊκή ενοποίηση που υπήρχε με τον Παλαιστινιακό, βόλευε τις μουσουλμανικές ηγεσίες, τις μοναρχίες, τις πάμπλουτες μοναρχίες, στον κόλπο και οπουδήποτε. Αυτό άλλαξε. Στη συνέχεια, οπότε η χρηματοδότηση πέρασε κυρίως στο πολύ ισχυρό οικονομικά αλλά και παρεμβατικό διπλωματικά Κατάρ και στο Ιράν σίγουρα, που παρέχει και τεχνογνωσία
και χρήματα και υλικά όσο μπορεί. Να θυμίσω ότι το Ισραηλινό ναυτικό έχει αναχαιτήσει, έχει συλλάβει πλοία ιρανικά στην Ερυθρά θάλασσα που πηγαίνανε είτε με ρουκέτες, πυράβλους και άλλα υλικά, πρώτες ύλες για να φτιάξουν πράγματα η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν διάφορα τέτοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Από την άλλη, επειδή βάλατε τον παράγοντα Ρωσία, εγώ ξέρω ότι η Ρωσία το επικεντρώνει, το ενδιαφέροντος της είναι στην Ουκρανία. Οι Ισραηλοί τον τελευταίο καιρό, ενώ αρχικά παίζανε πολύ πιο ισορροπημένα ανάμεσα στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, φαίνεται ότι πήγανε πολύ πιο έντονα την πλευρά της Δύσης και της Ουκρανίας. Άρα εδώ θα μπορούσε να δει κάποιος να διακρίνει κάποιο κίνητρο εμπλοκής της Ρωσίας. Ακριβώς. Θα μπορούσε να διακρίνει κάποιο κίνητρο εμπλοκής της Ρωσίας. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό όταν η ηγεσία της Χαμάς βρέθηκε στη Μόσχα, αν θυμάμαι καλά, και συνάντησε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέη Λαυρόφ. Οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα. Αυτό που ξέρεις όμως είναι ότι ο καθένας εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Οι Ρώσοι ανοίγουν στους Αμερικανούς όπου μπορούν μέτωπα. Τι να πούμε, για τα πραξικοπήματα στην Αφρική. Ναι. Γιατί δηλαδή και αυτό να μείνει στο παρασκήνιο των μυστικών υπηρεσιών και της διπλωματίας, να μην υπάρχει και κάποιος ρωσικός δάχτυλος. Αλλά αυτό πάντως δεν το γνωρίζουμε. Ναι, αυτό που μας περιγράφετε, κύριε Μίκα, είναι ότι αυτή τη στιγμή, παρότι υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ του υπολείπου περιβάλλοντος και όλων των δρόντων, ας πούμε, της περιοχής, ο κοινός εχθρός είναι που τους ενώνει περιστασιακά. Αυτό καταλαβαίνω τώρα από όλο αυτό που μου περιγράφετε. Βέβαια, δεν είναι σε στρατηγικό επίπεδο, είναι σε τακτικό επίπεδο. Ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος. Αυτό κάνουν οι πάντες. Εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Χρησιμοποιούν οτιδήποτε. Ο καθένας έχει τη δική του προτεραιοποίηση. Σε αυτό αν έχει πρόβλημα στα ζητήματα προτεραιότητας, θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε για να πλήξει τον αντίπαλο. Σε αυτό πάντως κολλάει και ότι τους Παλαιστινίους στηρίζει και η Χεζμπολάχ και έμπρακτα, γιατί χτύπησε Ισραηλινούς στόχους. Έτσι είναι. Δεν ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το δούμε κάπως διαφορετικά. Η Χεζμπολάχ συν το χρόνο έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ισχυρή στρατιωτικά οργάνωση, με την έννοια διαθέτει πλέον πυράβλους που μπορούν να πλήξουν τα μεγάλα Ισραηλινά αστικά κέντρα, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πάνω από 10.000. Άρα το ζήτημα θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο και πολύ, πολύ δύσκολη εξίσωση αν μπαίνανε και οι δύο. Εάν υπήρχε συντονισμός και θέλανε να είναι μια κατάσταση που θα ξεφύγει από τον έλεγχο, θα υπήρχε συντονισμός και στο χρονισμό, στο timing. Νομίζω ότι αυτό που κατέχει τουλάχιστον προς το παρόν μοιάζει ότι έγινε για την τιμή των όπλων. Και δεν ξέρουμε καν αν είχε Μπολάχ. Μπορεί να είναι κάποια άλλη ενόπλη οργάνωση, όπως για παράδειγμα στην Λωρίδα της Γάζας. Δεν είναι μόνο Χαμάς, είναι και άλλες πολύ χειρότερες οργανώσεις. Μπορεί να είναι πλάκι το στρατιωτικό και το σταξιαρχείο. Η Χεζμπολάχ, τουλάχιστον μέχρι τώρα που παρακολουθούσα την γεωγραφία, νομίζω έβγαλε και επίσημη ανακοίνωση ότι στήριξε επίσημα την Χαμάς. Δεν μπορούσε να μην κάνει, αλλά στο πολιτικό επίπεδο είναι βαθύτατα πολιτική οργάνωση. Σκεφτείτε κάτι όμως. Σκεφτείτε κάτι, επειδή εδώ πέρα αυτό που ξεχνάμε είναι και το ενεργειακό παίγνιο. Λέμε για παράδειγμα ότι στην Κύπρο θα φτιάξουμε σταθμό υγροποίηση φυσικού αερίου. Μήπως είναι μέσα στην εμβέλεια των πυραυλικών συστημάτων που διαθέτει ήδη η Χαμάς στα χέρια της, ρωτάω. Ή είναι πρόβλημα, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή. Πολύ σημαντικό αυτό που παράγοντας Ρωσία. Μπαίνει πάλι ο παράγοντας Ρωσία. Μέσω της Μεσογείου, της Ανατολικής και της Μεσογείου, οι Αμερικανοί προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους υδρογονάνθρακες που λείπουν από την Ευρώπη και τη Δύση λόγω του αποκλεισμού της Ρωσίας. Βλέπετε το κόστος που έχει ανέβει για την ενέργεια και τροφοδόση, είναι σε, κατά κύριο λόγο οφείλεται στην έλλειψη του προϊόντος. Είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Ξεκινάς την προσφορά και ζήτηση και μετά περνάς όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πλαίσιο, πάλι με τον ίδιο τρόπο, οι Ρώσοι δεν έχουν κάθε συμφέρον να το απειλήσουν και να βάλουν φωτιά στη Μεσόγειο, ώστε να μην εξελιχθεί σε αυτό που φιλοδοξούν οι Αμερικανοί. 100% και επειδή βάλατε το ενεργειακό στη μέση, εγώ θέλω να πείτε το ρόλο της Κίνας, γιατί η Κίνα έκανε πριν από 2 χρόνια περίπου μια μεγάλη συμφωνία περί τα 250 δις με το Ιράν. Έχουν μια σχέση ενεργειακή που η Κίνα αυτή τη στιγμή το έχει ανάγκη, και από την άλλη είναι, κολλάει σε αυτό όλο που κουβεντιάζουμε, ότι την βολεύει, ας πούμε, και την Κίνα να χτυπιέται το Ισραήλ, γιατί μέσω του Ισραήλ πάνω, ας πούμε, τις ΗΠΑ έχετε δει. Όλα αυτά ισχύουν, αλλά η Κίνα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο προσεκτική σε όλες τις ενέργειες. Προσπαθεί να μην προκαλεί
και να μην προκαλούνται αναφλέξεις εξαιτίας που θα προσπαθεί να σβήνει τις φωτιές πριν να ανοίξουν για όλους τους υπόλοιπους. Δεν τον ενδιαφέρει αν ο αντίπαλός της έχει το σπίτι του έχει πιάσει φωτιά. Αλλά η ίδια προσπαθεί να μην εμπλέκεται. Προφανώς έχει τους Ιράνους και τους έχει μια συμφωνία, πολύ φοβερή συμφωνία, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα από άλλες γεωπολιτικές καραμπολές και κατάφεραν και χώθηκαν οι Κινέζοι για να εξασφαλίσουν υδρογονάνθρακες, καθότι οι ίδιοι είναι ένα από τα βασικά σημεία τα προβληματικά για να τροφοδοτήσουν την οικονομία της Κίνας, η οποία παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Για να τα δει σε βάθος χρόνου, βλέπεις ότι έχουν σοβαρά ζητήματα οι Κινέζοι. Αλλά το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν θα ήταν να εμπλακούν και στρατιωτικά. Μην ξεχνάτε την εξάρτηση της Κίνας από την αγορά την ευρωπαϊκή. Είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι. Υπάρχουν οι αλληλεξαρτήσεις, είναι τεράστιες. Ο καθένας παίζει με το δικό του επίπεδο προσοχής, αλλά έχει να κάνει και με το στυλ της κάθε χώρας. Οι Κινέζοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να προκαλούν. Βέβαια, μικρή αμφιβολία υπάρχει ότι αν αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα και καταφέρουν να αναπτυχθούν και να μεγαλώσουν τόσο πολύ, θα διεκδικήσουν και την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Προς το παρόν όμως έχουμε επί της ουσίας τη διαμόρφωση ενός πολυπολικού κόσμου. Θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε π.χ. ότι παρότι η δυτική πολιτική σπρώχνει την Κίνα στην αγκαλιά της Ρωσίας και του Μπαλίν, έχει μεγάλη σημασία οι όροι με τους οποίους θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Θα είναι μια αποδυναμωμένη Ρωσία που θα τη βρει παιχνιδάκι η Κίνα, θα τη παίρνει τα πάντα πάμφθηνα και ενδεχομένως θα επικύσει και την περιοχή της Σιβηρίας, ή θα είναι μια πιο πολύ ισορροπία ανάμεσα σε δύο πολύ ισχυρούς πόλους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και πρέπει η κάθε πρωτεύουσα ξεχωριστά να τα εξετάσει από τη δική της σκοπιά. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι Αμερικανοί, γιατί πολύ φοβάμαι ότι η στρατηγική η οποία ακολουθούν, η σχεδίαση είναι εξαιρετικά ιδεολειπτική τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν από πίσω μια ξεκάθαρη εικόνα των πραγματικών δυνατοτήτων και τι μπορούν να κάνουν. Έχουν απονομάσει κάποιους ως εχθρούς, που μπορεί να είναι εχθροί, καμία αντίρρηση. Μια πηγαίνουν να τους πλήξουν, μια κάνουν πίσω και πάνε να συνεργαστούν. Δεν φαίνεται το βαθύ κράτος του Ουάσιγκτον να είναι τόσο πολύ ενωμένο. Και αυτό το διχασμό το βλέπουμε και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτό δεν θα έπρεπε να μας χαρούν, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, γιατί είναι ένα είδος εγγυητή οι ΗΠΑ. Αν αυτός ο εγγυητής δεν μπορεί να παρεύει και να εξορροπήσει καταστάσεις, πολύ φοβάμαι και όλη η περιοχή θα τυλιχθεί στις φλόγες. Τουρκία. Έχουμε την προσπάθεια επαναπροσέγγισης των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή είχαμε και φωτογραφίες αξιωματούχων της Χαμάς, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη. Και πώς ισορροπεί η Τουρκία σε αυτή την εξέλιξη? Αν υπάρχει ένα καλό που μπορούμε να δούμε εμείς, είναι ότι ο ρόλος της Τουρκίας έχει γίνει αντιληπτός. Ναι, οι Ισραηλοί προσπαθούν να ισορροπήσουν σχέσεις με τους Τούρκους, δεν τους θέλουν για αντιπάλους. Από την άλλη, όμως, έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά το ότι επιδιώκουν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ερντογάν μίλησε για Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Δεν σου λέω ολόκληρη τη μισή. Αυτό για να συμβεί πρέπει να οι Ισραηλοί να παραχωρήσουν εδάφη. Βέβαια, είναι μια μεγάλη συζήτηση, η μεγάλη εικόνα του Παλαιστινιακού και πώς ενδεχομένως θα μπορούσε να τεθεί σε κάποια άλλη τροχιά, σε μια τροχιά επίλυσης να αλλάξουν τα δεδομένα του προβλήματος. Διότι δεκαετίας ενασχόλησης με αυτό έχει δείξει ότι δεν επιδέχεται κάποιας λύσης με τα σημερινά δεδομένα. Άρα, στο στρατηγικό επίπεδο, άμα θες πραγματικά να το αντιμετωπίσεις, πρέπει κάτι να αλλάξεις. Αυτό όμως δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είναι δουλειά των Ισραηλινών να το δουν και να δουν προς τα πού θα στρίψουν. Η Τουρκία παίζει το δικό της παιχνίδι. Είπαν ότι αυτά δεν γινόντουσαν όσο ήταν. Είναι οι Οθωμανοί. Η νεοοθωμανική Τουρκία του Ερντογάν. Από τη μία καταδίκασε, από την άλλη ενώ οποιοδήποτε δεν τον θέλει το καθεστώς τον πιάνει και τον βάλει φυλακή αν διαδηλώσει και 10 και 12 χρόνια. Εδώ πέρα είχαμε μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Χαμάς, είχαμε κουβούια στο κινήτων υπέρ της Χεζμολάχ και δεν άνοιξε μύτη. Άρα καθεστωτικά η ιδεολογία δεν είναι και ιδιαίτερα αντίθετη σε όσα γίνονται, ασχέτως του αν ο Ισραήλ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώσεις και ο Ερντογάν ο ίδιος προσπαθούν να πλασαριστούν ώστε να παραστήσουν τους μεσολαβητές. Εάν εξυπηρετεί κάποια στιγμή μην εκπλαγείται άμα το δούμε και αυτό. Βέβαια, αυτό που έγινε και επειδή γνωρίζουν οι Ισραηλοί πάρα πολύ καλά ότι η συνεργασία με τον Τούρκο είναι πολύ περίεργη και μπορεί να βρεθεί όμοιρος του Τούρκου ανά πάσα στιγμή, λογικά ενταφιάζει τα όποια σχέδια αγωγού από την περιοχή του Ισραήλ, των κοιτασμάτων των Ισραηλινών προς την Τουρκία.
λογικά τα ενταφιάζει. Θα δούμε τι θα γίνει στο μεγάλο παιχνίδι της Μεσογείου που εμπλέκονται πολύ περισσότερες χώρες. Το σίγουρο είναι ότι η τράπουλα έχει ανακατευθεί ξανά και ζούμε μια κατάσταση η οποία θα ετεροχρονίσει την επίλυση προβλημάτων ή την εξέβρεση μιας λύσης ώστε να ξεκινήσει η τροφοδοσία της Δύσης με υδρογονάνθρακες από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όσο αυτό καθυστερεί, τόσο θα επιμένει η κρίση που ζούμε και μπορεί να φτάσει σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι ο κόσμος, οι δυτικές κοινωνίες εδώ στην περιοχή έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν οικονομικά ζητήματα, αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικές εκρήξεις, τα οποία με τη σειρά τους θα επηρεάσουν και ο πολιτική εξίσωση στις περιφέρειες. Η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή μπορεί να επιφέρει τεράστιες επιπτώσεις παγκοσμίως στη γεωπολιτική, στην οικονομία και ούτω καθεξής. Όλο αυτό, για να κλείσουμε, πώς επηρεάζει την Ελλάδα και ποια ήταν η θέση, ποια θα πρέπει να είναι η θέση που θα κρατήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική και διπλωματία στο θέμα. Η Ελλάδα έχει κάνει κάποιες επιλογές. Πρέπει να σταθεί σε αυτές τις επιλογές και στέκεται σε αυτές. Συμπεριλαμβάνω και το Ισραήλ. Από την άλλη, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά και το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας, το οποίο ανάγεται και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όταν ξέρεις ότι το 20% των προσφύγων, παύλα μεταναστών, δεν ξέρω εγώ τι είναι, είναι Παλαιστίνοι και ξεσπούν σε πανηγυρισμούς για τα ναζιστικού χαρακτήρα επεισόδια που έχουν λάβει χώρα στο Ισραήλ, μέσα που εκτελούσαν κόσμο στις εθνικές οδούς, μπαίναν στο σπίτι και εκτελούσαν, παίρναν ομήρους. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι, θα ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή αυτό το φαινόμενο μπορεί να το δεις και εδώ. Πρέπει να είμαστε πολύ καχύποπτοι και πολύ προσεκτικοί στο ποιον βάζουμε εδώ και σε ποιον δίνουμε δικαίωμα παραμονής, άδεια παραμονής. Γιατί μπορεί να δημιουργήσουμε μια περιβάλλοντα, συν του ότι οι Παλαιστίνοι, λόγω των ισορροπιών που έχουν αναπτυχθεί, έχουν έρθει πολύ κοντά στην Τουρκία και η Τουρκία δουλεύει ενεργά υπέρ των συμφερόντων. Άρα, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τους δούμε να λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Ας το έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη, να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό μας και ας παρέμβουμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ανοησία που συνεχίζεται προς όφελος των γερμανικών βιομηχανιών που θέλουν εργατικό δυναμικό, ας σταματήσει προτού την άξιο ολόκληρη την Ευρώπη στον αέρα. Εμείς οφείλουμε να κοιτάμε και στρατηγικά το θέμα, να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο της περιοχής, να ξέρουμε πολύ καλά και να έχουμε συνέστηση ότι η Κύπρος και το Ισραήλ είναι γέφυρα με τη Δύση για τους Ισραηλούς. Πάντα ήταν, απλά εμείς κοιμόμασταν ορθοί. Εγώ το είχα γράψει από το 2000 αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν έδινε κανείς σημασία, αργότερα τα ανακαλύψαμε. Η ΔΕ Κύπρος είναι και στρατηγικό βάθος για το Ισραήλ, που είναι μια λωρίδα γης. Άρα αυτά πρέπει στο μέτρο του δυνατού να αξιοποιηθούν, πάντα με μέτρο, να ενισχυθούν οι στρατηγικές σχέσεις και μαζί με τους Αμερικάνους και μαζί με άλλες χώρες της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα με πολύ μεγάλη προσοχή, σύν του ότι για οποιαδήποτε βοήθεια παρέχουμε, πρέπει να ζητούμε και τα ανάλογα ανταλλάγματα και την εμπλοκή των υπολείπων στην ελληνική ασφάλεια. Τελεία και παύλα. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε ετοιμαστείτε αν είμαστε εδώ. Θα ξαναμιλήσουμε και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για δική μας καταστροφή. Κύριε Μίχα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση και την ανάλυση σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.